Το θέμα της σημερινής συνέντευξης είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ωστόσο, θα θέλαμε από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι για το σωματείο μας το θέμα αυτό δεν είναι στενά εργασιακό, αλλά αφορά το σύνολο του παραγόμενου καλλιτεχνικού αποτελέσματος, στην ίδια την ύπαρξη και την εξέλιξή μας ως ερμηνευτές. Θα επιχειρήσουμε αρχικά μια σύντομη αναδρομή, καθώς μπορεί να μην είναι γνωστή σε όλους η πάλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών τα τελευταία χρόνια για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όταν πριν από κάποια χρόνια αναλάβαμε, με την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κλάδος στη διοίκηση του Σωματείου μας και αφού είχαν προηγηθεί δύο μνημόνια και μία σειρά εφαρμοστικών νόμων, δεν είχαμε στα χέρια μας τίποτα. Μια υπογεγραμμένη συλλογική σύμβαση στο Εθνικό Θέατρο χωρίς καν μισθολογικούς όρους και μία στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Στα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, τα οποία μαράζωναν και μαραζώνουν βεβαίως από την έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης και την αντιμετώπιση τους από το Υπουργείο Πολιτισμού με όρους ανταποδοτικούς, όχι μόνο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, αλλά τα περισσότερα δεν κάνουν παραγωγές ή οδηγούνται σε συμπαραγωγές προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Οι ηθοποιοί αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη χωρίς τις περισσότερες φορές να μπορούν να καλύψουν τα βασικά έξοδα διαβίωσης. Στο ελεύθερο θέατρο, από την άλλη, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την ανυπαρξία οποιοδήποτε εργασιακού όρου που οδηγεί στην απλήρωτη εργασία, ειδικά την περίοδο των προβών, που δεν υπάρχουν όπως ισχυρίζονται έσοδα για την παραγωγή, τα ποσοστά, το ορομίσθιο ένσημο, τις συμβάσεις έργου, την πληρωμή με βάση το ορομίσθιο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, την πανσπερμία των εργασιακών σχέσεων. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη υπήρχε μια συνεχώς αυξανόμενη δυσαρέσκεια από τον κλάδο. Μια έντονη διάθεση κάτι να γίνει, να αλλάξουν τα πράγματα. Καθώς σχεδόν κανείς πια δεν μπορούσε, όχι μόνο να βιοποριστεί ως ηθοποιός. Όπως είναι κατανοητό, μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να παράξει τέχνη και καλλιτέχνες που θα μπορούν να παίξουν το ρόλο τους στην κοινωνία με αξιώσεις. Και αυτό είναι το βασικό ζήτημα για μας. Δραστηριοποιηθήκαμε μέσα στους θειάσους. Βαθύναμε την ουσιαστική επαφή μας και την εμπιστοσύνη με τους συναδέλφους. Κλιμακώσαμε τις δράσεις μας και τον αγώνα μας. Ενημερώσαμε το κοινό μας, στριμώξαμε την εργοδοσία και όλη αυτή η δραστηριότητα κορυφώθηκε σε μια κλαδική απεργία την περασμένη χρονιά μαζί με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, αφού οι συνάδελφοι μουσικοί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και στα θέατρα. Μέσα από όλα αυτά καταφέραμε να μαζικοποιήσουμε το σωματείο μας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις στο Εθνικό Θέατρο και μάλιστα με αυξήσεις στο Διπεθέ Πάτρας, παρακάμπτοντας μια σειρά δυσκολιών που μπαίνουν από την περιφέρεια, αλλά και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, χωρίς μνημονιακούς όρους, στο οποίο θα αναφερθούμε και παρακάτω, μιας και είναι πλέον στην επικαιρότητα, χωρίς ωστόσο να το εξετάζουμε και να το ξεχωριστά από τη συνολική μάχη που δίνουμε. Τα παραπάνω, αν και αποτελούν ξεχωριστές περιπτώσεις, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που για μας μπαίνει και θα μπαίνει στο επίκεντρο της πάλης. Μία πολιτεία που απαξιώνει τελείως τον εργαζόμενο, που δεν του επιτρέπει να επιβιώσει από τη δουλειά του, που του ζητάει να πληρώσει τα σπασμένα, ακόμα και τώρα που υποτίθεται, όπως προπαγανδίζεται, ότι έχουμε βγει από τη μνημονιακή περίοδο. Ακόμη και τώρα που, αν και εξαγγέλουν συνεχώς την επαναφορά των συμβάσεων, κυβέρνηση και διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αρνούνται να υπογράψουν την προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας. Με ένα Υπουργείο Πολιτισμού που τόσο καιρό σιωπά, ενώ οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου βρίσκονται σε στάσεις εργασίας και που δεν βάζει σαν απαραίτητο όρο την ύπαρξη συλλογικής σύμβασης με τους εργαζόμενους τις πενιχρές επιχορηγήσεις που δίνει και που κάθε χρόνο όλο και μειώνει τη χρηματοδότηση των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων. Οι εργοδότες του Ελεύθερου Θεάτρου είναι οχυρωμένοι πίσω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση,
δηλαδή την ορομισθία και το συνολικότερο αντιδραστικό νομικό πλαίσιο που τις ενισχύει. Και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εξυγειάνθηκε στις πλάτες των εργαζόμενων με τις παράνομες παρακρατήσεις που τους γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, της τάξης του 10%, τις περικοπές των εκτός έδρας, τη μη καταβολή δώρου. Τα παραπάνω οδηγούν φυσικά πέρα από την εξάντληση του ηθοποιού σε μείωση της απόδοσής του και φυσικά σε έκπτωση στην ίδια την τέχνη. Αυτός είναι ο πολιτισμός που έχουμε ανάγκη σήμερα. Με έναν ηθοποιό που δεν μπορεί να αποδώσει γιατί σκέφτεται ότι αν κρατήσει λίγο παραπάνω η παράσταση θα αργήσει στη βραδινή του τη δουλειά. Πόσο αφοσιωμένος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος? Όταν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα υπολειτουργούν και τα κρατικά θέατρα παζαρεύουν το πόσους εργαζόμενους θα έχουν, πώς είναι δυνατόν να μην εκτοξεύεται η ανεργία στον κλάδο? Πώς γίνεται ένας ηθοποιός, αν έχει μείνει άνεργος για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, να συνεχίζει να εξασκεί τα σωματικά και ψυχικά του εργαλεία, ώστε να μπορεί να αποδώσει ένα ρόλο? Όλα τα παραπάνω είναι η ουσία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Ηθοποιών. Αυτά διασφαλίζει η Συλλογική Σύμβαση που προτείνουμε. Πολλοί μας λένε ότι είμαστε μαξιμαλιστές, ότι σε μία περίοδο δηλαδή που η χώρα βρίσκεται σε δυσκολίες, που όλοι οι εργαζόμενοι υπόκεινται σε μειώσεις, θα έπρεπε να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις μας. Εδώ θα ζητήσουμε μία ειλικρινή απάντηση από όλους. Είναι μαξιμαλιστικό να ζητάμε ένα κρατικό θέατρο να παράγει τέχνη αξιώσεων που να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας? Είναι μαξιμαλιστικό να ζητάς από μεγάλους κερδοφόρους, επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται εκτός του θεάτρου και στις τράπεζες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τουρισμό, να υπογράψουν όρους εργασίας? Η απάντηση του κλάδου μέσα από τη διοίκηση του σωματείου μας, αλλά και τις συνεχείς γενικές συνελεύσεις των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος είναι σαφής. Όχι μόνο δεν είναι μαξιμαλιστικό, αλλά είναι αναγκαίο. Είναι απλούστατα ένα κατώτατο όριο, ένα μαξιλάρι ασφαλείας στους συναδέλφους που δεν έχουν ατομική διαπραγματευτική ικανότητα. Σε ένα εποχικό επάγγελμα που ο ηθοποιός, στην καλύτερη των περιπτώσεων, δουλεύει 6 μήνες το χρόνο. Δυστυχώς, κάποιο διάστημα τώρα, βρίσκουμε τείχος στις αξιώσεις μας απέναντι στους εργοδότες και βρίσκουμε τείχο γιατί η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Εργασίας αλλά και των συνδικαλιστών της σε επίπεδο ομοσπονδίας τους διευκολύνει ώστε να μην υπογράφουν συμβάσεις. Τους διευκολύνει καθώς η πληρωμή των ηθοποιών με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση είναι καθόλου ανώμημη. Τους διευκολύνει καθώς όταν τα βρίσκουν σκούρα με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και τον κλάδο έχουν έτοιμο συνομιλητή, την Ομοσπονδία, που χωρίς την παρέμβαση των ηθοποιών χαμηλώνει τις απαιτήσεις. Το παράδειγμα του κρατικού τώρα είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να κινηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα εργασιακά. Αφενός αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μία δικαστική διαμάχη που αφορά σε δεδουλευμένα 7 χρόνων από το 2011 έως το 2017 των εργαζόμενων ηθοποιών. Πρόκειται για δεδουλευμένα που παρανόμως δεν αποδόθηκαν, μιας και το καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται των περικοπών του ενιαίου μισθολογίου. Πρόκειται για δεδουλευμένα που με την παρακράτησή τους, στην πλάτη δηλαδή των εργαζόμενων, μπόρεσε το κρατικό να μειώσει το χρέος του, όπως είπαμε και παραπάνω. Αφετέρου, έχουμε μία διοίκηση που κρατά αμήλικτη στάση και επιλέγει να κρατήσει το θέατρο κλειστό, παρά να υπογράψει συλλογική σύμβαση. Ενώ το Σωματείο και οι εργαζόμενοι μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις έχουν κάνει μία σειρά υποχωρήσεις, η διοίκηση επιμένει πως δεν μπορεί να υπογράψει σύμβαση χωρίς μνημονιακούς όρους. Ζητά δηλαδή από τους εργαζόμενους να δεχτούν και να βάλουν τη σφραγίδα τους σε δυσμενέστερους όρους εργασίας. Να υπογράψουν και να δεχτούν όλα όσα αντιπάλεψαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όμως ένας ακμάζων κρατικός οργανισμός να ζητά κάτι τέτοιο από τους εργαζόμενους του?
Γιατί να φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί την ίδια την εγκυρότητα των συλλογικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από αυτές να αμφισβητεί το ίδιο το σωματείο, την ίδια την ελευθερία του εργαζόμενου να συνδικαλίζεται όπου επιλέγει. Όπως είναι φανερό, οι πάλι για τις συλλογικές συμβάσεις στο θέατρο δεν εξαιρείται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται μία σειρά εργαζόμενοι. Δεν θεωρούμε ότι η μάχη που δίνουμε έχει κάτι το ξεχωριστό. Αντίθετα, αν τη δει κανείς μέσα από τις συνολικές μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να ανακτήσουν μέρος από τις απώλειες που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, αποκτά μία δύναμη και μία καθολικότητα που δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο. Είναι μία μάχη συγκινητική και είναι μία μάχη που θα κερδιθεί, γιατί είναι μία μάχη δίκαιη. Κλιμακώνουμε ενάντια στην κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και εργοδοτών που προσπαθούν να κατρακυλήσουν τους κλαδικούς μισθούς στα εξευτελιστικά όρια του κατώτατου μισθού, που ακόμη και στα κλαδικά θέατρα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το οπλοστάσιο της ελάχιστης απασχόλησης, της ορομισθίας, του ενιαίου μισθολογίου. Άλλωστε, μπορεί η μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις να γίνεται κάθε χρόνο και πιο δύσκολη, όμως ξέρουμε πολύ καλά πως η μάχη με τις δυσκολίες του σήμερα είναι η επίτευξη των στόχων μας αύριο. Για όλα αυτά τα παραπάνω, ετοιμάζουμε το επόμενο διάστημα μία σειρά από κινητοποιήσεις, με πρώτη την αυριανή στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς άλλαξε και η ώρα του ραντεβού, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε.